Με το 100% των δρομολογίων λειτουργεί το υπεραστικό κτέλ Καβάλας, με την πληρότητα να είναι ικανοποιητική, όχι όμως η αναμενόμενη για καλοκαιρινή περίοδο. Έχει αυξηθεί, όχι στο βαθμό που θέλαμε όμως. Οι διαδρομές που κάνουμε μέσα στο νομό, στο παλιό Ηρακλή της Απεράμω, στους αμολόφους από την πλευρά της Κεραμωτής, έχουν μια αυξημένη κίνηση σε ποσοστό 20% περίπου πάνω από την περσινή περίοδο καλοκαιρινή. Το αντίστοιχο θα έλεγα έχουμε και στην γραμμή της Καβάλας Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Και εκεί τα δρομολόγια θέλω να σας πω ότι είναι πλέον στο 100%. Από τις 15 Ιουλίου είναι στο 100%, είμαστε σε δρομολόγια του 2019, κανονικότητας δηλαδή. Δεν αντιστοιχεί με την κίνηση όμως αυτή που είχαμε το 2019, αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για μας. Πιστεύαμε ότι θα ήταν καλύτερη, να σας πω την αλήθεια, η κίνηση. Έχουμε μια μεγάλη μείωση στο νησί μέσα, στη Θάσο. Γιατί δεν έχει αρκετή τουριστική κίνηση, έτσι. Εκεί, ναι, εκεί τα πράγματα για μας είναι πολύ δυσάρεστα. Δρομολόγια προς Αθήνα λοιπόν και Θεσσαλονίκη έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα και με τα βραδινά τους, έτσι. Έχουμε και πρωί και βράδυ, ναι. Κανονικά τα δρομολόγια. Στη Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια κανονικά. Από τις 6 το πρωί με εξπρές δρομολόγια κανονικά. Σας έχω πει ότι έχουμε επανέλθει σε κανονικότητα από όσον αφορά τα δρομολόγια. Δεν έχουμε επανέλθει σε θέμα πληρότητας και κόσμου. Ποια είναι η πληρότητα που σας επιτρέπει το Υπουργείο να έχετε εντός των λεωφορείων? Η πληρότητα είναι στο 85% πλέον. Φοβάστε το επόμενο χρονικό διάστημα? Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων σε ολόκληρη την χώρα και ελάχιστα βέβαια στην περιφέρειά μας. Σας φοβίζει αυτή η εικόνα, μήπως βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση lockdown με αποτέλεσμα και για μια ακόμη φορά να βρεθείτε στο επίκεντρο? Ναι, φυσικά. Για μας δεν είναι καταστροφικό αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι εφιάλτης άμα ξαναγυρίσουμε σε κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε ζήσει. Ήδη αυτή τη στιγμή, σας λέω, το περαστικό κτέλ για να βγάλει τη ζημία που έχει υποστεί θα περάσει τουλάχιστον μια διετία. Μια διετία τουλάχιστον, άμα γίνει κάποιο κακό τέτοιο που έχουμε ζήσει και ξανακλείσουμε ή έχει κάποιο τέτοιο επακόλουθο, για μας θα είναι καταστροφικό, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνδεθούμε. Ενισχύσεις από το κράτος? Έχουμε λάβει μια ενίσχυση, μια αποζημίωση θέσεων που ξεκίνησε για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο του 2020. Αυτή η ενίσχυση, αποζημίωση, διευρύθηκε και έγινε η ίδια για όλο το χρονικό διάστημα. Άρα εμείς πήραμε αυτή την αποζημίωση για όλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας και όλο του κορονοϊού, 1,5 χρόνο δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σας έχω πει, οι ζημίες που έχουν συσσωρευτεί είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε δυνατότητες ούτε να σκεφτόμαστε ότι θα ξαναεπακαλυπτήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν από το Σεπτέμβριο ξαναγυρίσουμε σε κλεισίματα, δεν ανοίξουν τα σχολεία κανονικά, δεν ανοίξουν οι σχολές, τα παιδιά να πάνε στα πανεπιστήμια, στις σχολές όλες, εμείς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Υπήρξαν οδηγοί, υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι αποχώρησαν από το επάγγελμα λόγω της κατάστασης? Όχι, σε εμάς όχι. Στο τουριστικό το κομμάτι, ναι. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι στο τουριστικό κομμάτι που έχουμε, το περαστικό κτέλ Καβάλας έχει 12 τουριστικά λεωφορεία. Εκεί όμως, και εκεί υπήρχε μια ζημία μεγάλη, αλλά η ζημία έφτανε εκεί. Έκλεισε αυτό το κομμάτι και δεν είχε άλλη ζημία, δεν παρήγαγε άλλη ζημία. Στο περαστικό, επειδή δουλεύαμε, εκεί παράγαμε ζημία. Στην τηλεόραση του Σέντερ μίλησε και μία γυναίκα οδηγός που εργάζεται στο υπεραστικό κτέλ Καβάλας. 3 χρόνια σχεδόν. Πώς αισθάνεστε που δουλεύετε σε ένα ομολογουμένος ανδροκρατούμενο μέχρι πρότινος επάγγελμα? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, με έχει αναζωογονήσει αυτή η δουλειά. Έχω τους καλύτερους συναδέλφους, με υποστηρίζουν, με βοήθησαν στις πρώτες μέρες. Βασικά και τον πρόεδρο, τον ευχαριστώ κιόλας και δημοσίως, γιατί δεν μου λείπει τίποτα, μπορώ να σας πω ότι είναι τέλεια, τέλεια. Πόσο εύκολο όμως ή δύσκολο είναι να χειριστεί κάποιος ένα τέτοιο όχημα? Τίποτα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Μετά όμως πιστεύω, επειδή και το μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Από παιδί έλεγα ότι ήθελα να οδηγήσω νταλίκα. Δεν ξέρω τι, έτυχε ο άντρας μου να έχει λεωφορείο. Και σιγά σιγά χρειάστηκε να ανέβω κι εγώ. Γιατί εντάξει, λίγο κάποια πράγματα, η ζωή είναι λίγο πιο δύσκολη, πιο τέτοια, και αναγκάστηκα να ανέβω κι εγώ στο λεωφορείο, αλλά το έκανα γιατί το ήθελα κιόλας πάρα πολύ. Ειδικά τον πρώτο καιρό, πώς σας αντιμετώπισαν οι επιβάτες ή ένιωσαν μια έκπληξη? Πάρα πολύ. Όλοι
Όλοι λέγανε, αχ με γυναίκα θα πάμε, δεν το πιστεύω, και όλες βγάλαν και το φεμινιστικό τους. Αρχίσαν και λέγανε να τους δώσουμε να καταλάβουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν. Δεν υπάρχει, μιλάμε, έχω κάνει πολλές φίλες, γιατί έρχονται μπροστά και κάθονται και μιλάμε και δεν ξέρω τι. Όλα ήταν τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θέλω να πω ότι έχουμε ακόμα 2 γυναίκες οδηγούς στο υπεραστικό κοκτέιλ Καβάλας, και για μας αυτό, μαζί με όλη την αντικατάσταση που έχουμε κάνει, με αυτήν την εξέλιξη που βλέπετε του στόλου, για μας είναι αναβάθμιση. Ακόμα ο γυναικείος πληθυσμός για μας έχει δώσει άλλο πρεστής στο υπεραστικό κοκτέιλ. Και μέσα στα θαυμαρχία έχουμε τοποθετήσει κοπέλες που, ξέρετε, και ομορφαίνουν, αλλά έχουν δώσει και αυτοπεποίθηση και στον κόσμο. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει, βλέπει, ενώ στην αρχή υπήρχε μια διστατικότητα, ότι είναι γυναίκα. Ξέρετε, ήταν κάποιες νοοτροπίες που δεν ισχύει. Είναι επαγγελματίες οδηγοί, υπεύθυνοι, αξιόλογοι και σαν άνθρωποι. Και ευχαριστώ και εγώ για τα καλά της λόγια. Αλλά θέλω να πω ότι και εμείς έχουμε σχόλια από τον κόσμο, τα καλύτερα σχόλια.